Έχουμε κοντά μας και είναι χαρά μας τον καθηγητή γεωστρατηγικής, τον κύριο Νίκο Λιγερό. Καλημέρα σας κύριε Λιγερέ. Καλημέρα σας. Για να μας ενημερώσει γύρω από αυτά εδώ τα γεγονότα. Σήμερα θα πρέπει να είστε πολύ χαρούμενος, σωστά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί είναι η υλοποίηση ενός οράματος όσο αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ και το γεγονός ότι τώρα το West Capella έχει φτάσει στην περιοχή όπου θα γίνει η γεώτρηση, γιατί είναι πολλοί που έλεγαν ότι αποκλείεται να έρθει και θα καθυστερήσει. Τελικά είναι ήδη εδώ και ετοιμάζει σήμερα τις πρώτες προεργασίες για να αρχίσει η γεώτρηση σε μερικές μέρες. Άρα τώρα κοιτάζουν πρώτα τον έλεγχο του βυθού, γίνεται με ένα ρομπότ και είμαστε στο θαλάσσιο οικόπεδο 11, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά στο κύτασμα Ζόρ που βρέθηκε στην Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Τώρα, για να ενημερώσουμε τον κόσμο που δεν κατάλαβε, το West Capella είναι ένα πλοίο γεωτρύπανο, το οποίο έχει μισθώσει η γαλλική εταιρεία Total για την γεώτρηση στο στόχο OW1 ο Νησιφόρος. Είναι βέβαια η Total και η Eni. Είναι μαζί και οι δύο εταιρείες. Ναι. Μάλιστα. Ένα μικρό ερώτημα για να καταλάβουμε. Αυτή εδώ η τρυπανιά που θα γίνει. Ναι. Θα είναι δοκιμαστική για να δούμε αν υπάρχει φυσικό αέριο ή όταν θα γίνει, θα μπει και σωλήνας και θα τραβήξουμε φυσικό αέριο. Όχι. Όταν έχουμε μια πλατφόρμα εξόρυξης, κάνει μόνο την γεώτρηση πρώτη και μετά η εξόρυξη έρχεται. Άρα εδώ αυτό που θα γίνει τώρα είναι ότι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε την γεώτρηση, γιατί υπολογίζουμε ότι συνολικά είμαστε στους 4 μήνες λόγω του βάθους και μετά την 1η Σεπτεμβρίου θα ξέρουμε αν έχουμε δείγματα μεγάλου κοιτάσματος ή μικρού ή δεν έχουμε τίποτα. Άμα έχουμε μεγάλο κοίτασμα ή έχουμε κάτι, τότε θα συνεχιστεί μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου. Μετά το βουλώνουμε και μετά έρχεται σταθμός εξόρυξης, ο οποίος ξαναανοίγει το καπάκι και αυτός βάζει τις σωληνώσεις. Δηλαδή το West Capella τώρα δεν έχει σωληνώσεις για να κάνει αγωγό, έχει μόνο και μόνο τους σκυλίνδρους για να τοποθετηθούν μέσα στην τρύπα. Κύριε καθηγητά, ένα ερώτημα τώρα, μπορεί να είναι αστείο, αλλά δεν ξέρω, θέλω να σας το κάνω. Θα απαντάω και στα αστεία, δεν έχω θέμα. Πώς το βουλώνουμε. Το καπάκι δεν βουλώνεται με μπετό όπως νομίζουν. Στην πραγματικότητα όταν βάζουμε τους κυλίνδρους είναι κύλινδροι οι οποίοι είναι μεταλλικοί με μεγάλη διάμετρο στην αρχή και μικρή προς το κάτω. Σημαίνει ότι είναι τηλεσκοπικό και ουσιαστικά είναι με ατσάλι που είναι βουλωμένο. Μάλιστα. Και σαν καπάκι, μέτρα, πώς να το πω, ναι. Πόσα μέτρα κάτω, όχι από την επιφάνεια της θάλασσας, όσα μέτρα από την. Εδώ θα είμαστε στα 4.500. 4,5 χιλιόμετρα κάτω θα πάει. Όχι, μέτρα, όχι χιλιόμετρα. Ναι, συγγνώμη, 4.500 μέτρα. Ναι. Άρα 4,5 χιλιόμετρα. Ακριβώς. 4,5 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της θάλασσας ή από το βυθό. Από τον πυθμένα. Από τον πυθμένα μέχρι κάτω. Ναι, γιατί στη θάλασσα είμαστε γύρω στα 1.800-1.700 μέτρα ως το πυθμένα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο βάθος, έτσι. Ναι, είναι όμως ένα βάθος, που είναι συμβατικό, είναι το ανάλογο. Ήμασταν στα 1.720 με το κοίτασμα Αφροδίτη. Και αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτά τα λέμε απλώς βαθιά κοιτάσματα, υπάρχουν και τα υπερβαθιά κοιτάσματα, τα ultra deep, που εκεί πέρα μπορούμε να κατεβούμε και στα 7 και 8 χιλιάδες. Άρα η τεχνολογία υπάρχει ήδη αυτά τα δεδομένα. Θυμάστε ότι ακούγαμε και παλαιότερα ότι ποτέ δεν θα γίνει τίποτα γιατί είναι πολύ βαθιά τα βάθη στην Ελλάδα και στην Κύπρο κτλ. Και τώρα βλέπετε ότι αυτό είναι απλώς η πραγματικότητα. Άρα είναι, αν θέλετε, ένα επίτευγμα τεχνολογίας. Και ταυτόχρονα, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν και τα γεωπολιτικά, διακριτικά η Γαλλία έχει φέρει και δύο φρεγάτες στη Λάρνακα. Οι οποίες είναι για να προστατεύσουν τα συμφέροντά της στο πλοίο. Ακριβώς. Γι' αυτό μερικές φορές λέμε, μα πώς είναι δυνατόν να κάνουμε γεωτρήσεις χωρίς να έχουμε πολεμική προστασία και ξεχνάμε ότι πολύ συχνά είναι το ίδιο το κράτος που φέρνει αυτή την προστασία χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση π.χ. εδώ από την Κύπρο. Άρα ξέρουμε τώρα ότι έχουμε μια ναύτεξ επίσημα, ξέρουμε ότι δεν πρέπει να προσεγγίσει κανένας την πλατφόρμα έως τα 500 μέτρα
σε μια ακτίνα 500 μέτρων και για το ύψος είναι 2.000 πόδια κλασικά. Και επιπλέον έχουμε και αυτές τις δύο φρεγάτες που είναι ήδη στη Λάρνακα για κάθε ενδεχόμενο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα έχουν υπολογίσει έτσι ώστε να προχωρήσουμε με σιγουριά και όχι απλώς με λόγια όπως κάνουμε μερικές φορές και στον δικό μας χώρο. Στο κοίτασμα λοιπόν ο Νησιφόρος θα γίνει Τρυπανιά. Πείτε ότι είναι πετυχημένο. Ναι. Τα αποτελέσματα είναι πετυχημένα. Δηλαδή μιλάμε για ένα μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου. Θα το δείτε πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα είναι ότι κάνουμε ένα τεστ φλόγας. Άρα κοιτάζουμε την πίεση, πόσο φυσικό αέριο έχουμε και κοιτάζουμε και το χρώμα της φλόγας. Αν είναι πιο πολύ προς το μπλε, είναι σχεδόν καθαρό φυσικό αέριο. Και άμα αρχίζει να γίνεται πορτοκαλοκίτρινη, είναι ότι περάσαμε από στρώματα που έχουν και πετρέλαιο. Α, μάλιστα. Έτσι ήταν στην Αφροδίτη. Έτσι ήταν στην Αφροδίτη. Υπήρχε και φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Αφροδίτη. Ναι, ήταν ελάχιστο γιατί δεν σκόπευαν να βρουν πετρέλαιο στην αρχή, άρα πήγαιναν κατευθείαν για ένα κοίτασμα φυσικού αέριου, αλλά στο ενδιάμεσο περάσαν από στρώματα και πετρώματα που είχαν πετρέλαιο. Κατά συνέπεια, είχε την τάση να λερώνει τοπικά το φυσικό αέριο και έτσι φαινόταν στην καύση. Αυτό είναι το τεστ φλόγας που λέμε. Τι έγινε με τα κοιτάσματα στο Αφροδίτη που έγιναν πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος? Όχι. Έγιναν πιο νωρίς. Αυτό που έγινε το 2015 ήταν το ΖΟΡ. Το κοίτασμα Αφροδίτη είναι από πριν. Απλώς αυτό που θα γίνει με το κοίτασμα Αφροδίτη είναι ότι θα φτιαχτεί αγωγός που πηγαίνει προς την Αίγυπτο. Διότι λανθασμένα αρχικά οι πολιτικοί της Κύπρου θεωρούσαν ότι έχουμε μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη, άρα αποφάσισαν να στείλουν το φυσικό αέριο στην Αίγυπτο και δεν ακολούθησαν αυτό που έλεγαν οι επιστήμονες, ενώ τώρα βλέπετε ότι η τεχνική και η τεχνολογία πηγαίνει προς τις επιστήμονες. Τι έλεγαν, συγγνώμη. Έλεγαν ότι έχουμε τουλάχιστον 14 κοιτάσματα του τύπου Αφροδίτη σε μέγεθος. Και τι πρότειναν. Πρότειναν να γίνει ένα σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο. Σταθμός, επαναλάβετε, σας παρακαλώ. Υγροποίησης. Για LNG. Και τελικά τώρα αρχίζουν να το σκέφτονται ξανά, θεωρώντας ότι είναι σημαντικό, γιατί τελικά το γεγονός ότι έρχονται πολλές ξένες εταιρείες αποδεικνύει ότι έχουμε μεγάλα κοιτάσματα. Και από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα μεγάλα κοιτάσματα και θα γίνει και ο αγωγός της ΜΕΔ, ο οποίος θα προωθεί το φυσικό αέριο στην Ιταλία και στη συνέχεια βέβαια στην Ευρώπη. Πώς θα γίνει αυτός ο αγωγός? Ο αγωγός θεωρείται ότι θα τελειώσει το 2025. Ανακοινώθηκε φέτος. Έχει τελειώσει η προμελέτη και η μελέτη και τώρα έχει αποδειχτεί η εφικτότητά του. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Και θα συνδέει το Ισραήλ με την Ιταλία ή την Κύπρο με την Ιταλία? Όχι ακριβώς. Θα συνδέει εκεί που βρίσκονται τα κοιτάσματα, δηλαδή εκεί που θα γίνει τώρα η γεώτρηση, θα φεύγει από εκεί ο αγωγός, θα πηγαίνει προς την Κύπρο. Ναι. Μετά από την Κύπρο θα περνάει νότια της Κρήτης και θα ανεβαίνει πλάγια της Ελλάδος μέχρι να ακουμπήσει το τακούνι της Ιταλίας. Τρομερό. Τρομερό. Ναι, είναι όντως σημαντικό αυτό που θα γίνει και να ξέρετε ότι εκεί που θα ακουμπήσει την Ιταλία είναι ακριβώς το σημείο που θα την ακουμπήσει και ο αγωγός ΤΑΠ. Δεν είναι τυχαίο γιατί εκεί πέρα έχουμε ήδη διασυνδέσεις. Και μάλιστα αποφεύγεται το σενάριο που ήθελε τους αγωγούς να κάνουν διέλευση μέσω Τουρκίας και να έρχονται από την Κύπρο στην Τουρκία. Εντελώς. Ούτε όλος αυτό το σενάριο ήταν καθαρά επιστημονικής φαντασίας από διάφορους πολιτικούς. Το να περάσεις από την Τουρκία για να καταλήξεις στην Ιταλία είναι απλώς ότι δεν έχεις ιδέα από γεωγραφία. Η αξία τώρα, αν μπορεί να εκτιμηθεί, αυτόν των δεδομένων που έχουμε μέχρι στιγμής και σε περίπτωση που πιάσουμε και μία μέτρια απόδοση στη νέα αυτή τρυπανιά, ποια είναι? Θεωρούμε ότι άμα είναι μέτρια θα είναι το ανάλογο της Αφροδίτης. Κοιτάστε. Άρα η Αφροδίτη είναι 550 εκατομμύρια ευρώ ανά χρόνο για 30 χρόνια οι απολαβές της Κύπρου. 15 δις δηλαδή η Αφροδίτη και 15 δις ο Νησιφόρος. Άρα αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αν γινόταν μόνο και μόνο για να πετύχουν την Αφροδίτη δεν θα το έκαναν. Οι εκτιμήσεις με μεγαλύτερες πιθανότητες από το κλασικό επίπεδο
είναι ότι είναι τουλάχιστον κάτι που μοιάζει με τον ζόρ, ας πούμε μπορεί και να είναι λίγο λιγότερο, αλλά του τύπου ζόρ. Άρα μιλάμε για υπεργιγαντιαίο κοίτασμα σε κάθε περίπτωση, ενώ με μια μέτρια απόδοση θα ήταν απλώς ένα κοίτασμα όπως είναι Αφροδίτη, το οποίο δεν είναι καν γιγαντιαίο. Γιγαντιαίο π.χ. είναι ο Λεβιάθων. Ο Λεβιάθων. Ένα ερώτημα. Πρωτού πάμε στο πούμε στα Λεβιάθων και τα λοιπά, ας πούμε ότι αν έχει 500 εκατομμύρια κέρδος το χρόνο από, το ένα, από μία τρυπανιά, 500 εκατομμύρια από τα άλλη, άλλη τρυπανιά, μιλάμε για ένα δις, ας το πούμε, μόνο από δύο τρυπανιές κέρδος το χρόνο. Αυτό το δις, το ένα δις, είναι καθαρό για το Κυπριακό κράτος ή είναι της εταιρείας του Κυπριακού κράτους? Όχι, 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 εγώ σας έχω υπολογίσει το καθαρό. Α, είναι το καθαρό για την Κύπρο. Ναι, είναι το ποσοστό που παίρνει η Κύπρος, από τη, δηλαδή πάνω κάτω για να το εξηγήσουμε και στους ακροατές, όταν γίνεται μια γεώτρηση, το μισό, της, το κόστος της γεώτρησης είναι απλώς τα έξοδα για τη γεώτρηση και μετά η μισή αξία θα έχει έναν επιμερισμό μεταξύ του κράτους και της εταιρείας. Για το συγκεκριμένο, όταν ήταν για την Νόμπελ και την Κύπρο, ήταν το 80% για την Κύπρο και 20% για την εταιρεία. Άρα αυτό που σας είπα είναι το, οι καθαρές απολαβές της Κύπρου εφόσον έχουμε βγάλει τα έξοδα. Δεν είναι το μεικτό που λέμε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Πολύ χαιρόμαστε για την Κύπρο. Πολύ χαιρόμαστε για την Κύπρο. Πολύ χαιρόμαστε για την Κύπρο, αλλά απλώς επειδή είμαστε συνδεδεμένοι και μέσω του ελληνισμού και αυτό το φυσικό αέριο θα περάσει από την ΑΟΣ της Ελλάδος, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και για τον ελλαδικό χώρο. Διότι αυτό θα ενισχύσει οποιοδήποτε κοίτασμα μπαίνει στον αγωγό ΙΣΜΕΔ, ενισχύει την όλη προσπάθεια του ελληνισμού και από την πλευρά της Κύπρου και από την πλευρά της Ελλάδος. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να χαλάσει ίσως αυτό εδώ το ωραίο κλίμα με τους γείτονες, με εξαιτίας των γειτόνων? Όχι, καθόλου, καθόλου. Απλώς οι γείτονες πρέπει να το διαχειριστούν, γι' αυτό έχουν βγάλει μια ανάφτεξη σε άλλα θαλάσσια οικόπεδα για να πούν ότι είναι στην περιοχή. Αλλά ουσιαστικά το παράθυρο παρέμβασης της Τουρκίας έχει κλείσει εδώ και καιρό από τη στιγμή που ήρθαν στην περιοχή και η Total και η Eni της Ιταλίας και η ExxonMobil της Αμερικής. Μάλιστα. Η Ελλάδα τι θα κάνει τελικά? Η Ελλάδα θα προχωρήσει με το τριπλό σημείο επαφής πρώτα απ' όλα και ανεξαρτήτως θα προχωρήσει και για νότια της Κρήτης και δυτικά με την μία συμφωνία με την ExxonMobil, την Total και τα ελληνικά πετρέλαια ως κοινοπραξία. Μάλιστα. Ωραία, μακάρι. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Έχετε και εγώ. Να προσθέσετε κάτι, αφήσαμε όχι, κάτι όχι, το όχι, σημαντικό, όχι. Το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε και δεν το είπαμε? Τίποτα. Θέλω απλώς να το χαρείτε, γιατί μερικές φορές, επειδή ακούμε μόνο τα αρνητικά, όταν έρχονται τα θετικά, δεν είμαστε μαθημένοι και θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο, ενώ τίποτα δεν ήταν αυτονόητο σε αυτή την υπόθεση. Γιατί, άμα σκεφτείτε τι έχει γίνει στην Κύπρο από το 1974, είναι μόνο μέσω της ΑΟΣ που έχουμε θετικά αποτελέσματα. Να είστε καλά, καλή δύναμη κύριε Λιγερέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.